έχουν σταματήσει οι διαμάχες, οι ανέκδοτες, παρόλο που υπάρχουν κάποιες έτσι περιστασιακές και παρεμπιπτόντως κόντρες και ανταλλαγές απόψεων, αλλά πάση περιπτώσει είναι οικονομικές άνθρωποι, είπε και στον αν οι δύο άνθρωποι συμφωνούν συνέχεια, ένας από δύο λέει ψέματα. Επικοδομητικός λοιπόν διάλογος πράγματι, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι τα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε είναι μεγάλα. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στα θέματα της σημερινής διάταξης, πρέπει να ενημερώσω το σώμα κυρίως για τρία θέματα. Το πρώτο είναι, άσε φαντάζομαι θα αποδεχθεί και η αντιπολίτευση, είναι ότι το θέμα της εστίας λύθηκε μέσα στο χρονικό πλαίσιο, στο χρονικό περιθώριο που είχε τεθεί από την αρχή. Πράγμα που είχαν ασοχίες όμως της περασμένης χρονιάς. Εν πάση περιπτώσει, την Δευτέρα πλέον θα μπορεί η εστία να παρέχει σύντηση στα παιδιά. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό που προέκυψε τις τελευταίες μέρες με το ενδεχόμενο του κλεισίματος του Ειρηνευτικού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν επηρεαζόταν μόνο η Αλοπία, επηρεαζόταν η Σκύδρα με το κλείσιμο του Ειρηνευτικού της Σκύδρας, η Καγενιτσά με την υποβάθμιση του Πρωτοδικείου και η Έλεσσα όμως. Από τους Τάξης Πρωτοκίνδυνες δρομολόγησε μια επαφή πριν από μια εβδομάδα περίπου, ο κ. Σοκιάνης σήμερα μίλησα μαζί του χθες και εγώ θα δρομολογήσω ένα ταξίδι αύριο για το δεύτερο θέμα. Εχθές όμως ο κ. Θεοδωρίδης μίλησε με τον κ. Καρασμάνη, ο οποίος του διαβεβαίωσε ότι μάλλον δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά σήμερα θα έχουμε την οριστική απάντηση. Πράγματι, σήμερα επικοινώνησε μαζί μου και προς τιμήν του. Και μου διαβεβαίωσε μετά από μία επαφή με τον κ. Φλωρίδη ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα κλεισίματος του Ειρηνευτικού. Αντίθετα, θα αναβαθμιστεί. Τι είδα και με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση τις ανακοινώσεις στα δελτία τύπου των υπολείπων βουλευτών του νομού. Άρα νομίζω ότι το θέμα έχει λύσει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω και εδώ ότι όντως η αλμοβία δεν επιδέχεται περαιτέρω υποβάθμιση. Και σε αυτό που θα πω θα το τηρήσω στο ακέραιο. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα, από όποιον πολιτικό χώρο και να προέρχεται, να παίζει παιχνίδια στην πλάτη του Δήμου μας. Με όσες δυνάμεις έχω, αυτό θα το πολεμήσω. Από την άλλη, όπως είπα και σε πολλές τοποθετήσεις μου δημόσια, θέλουμε συμμάχους, τους πάντες. Όλοι για το καλό του τόπου τρέχουν. Συμπολίτευση, αντιπολίτευση, βουλευτές, οι πάντες. Άρα, αν θέλουμε πράγματι ο διάλογος αυτός που χτίζουμε εδώ μέσα να είναι ειλικρινής και αποδοτικός, τότε όλοι πρέπει να συνταθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τελευταίο θέμα που θα ήθελα να αναφερθώ πρωί μερισσίας είναι το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του κλεισίου γυμναστηρίου Ελδέας. Βάζω λίγο στο ιστορικό. Πράγματι, μελέτη του 19, πρέπει και το χρηματοδοτικό εργαλείο, είχε μια μεγάλη δικαστική περιπέτεια, άλλο ο κ. Κυρικίδης, στη μορφή που άφησε με το δημοσίευμά του, λέγοντάς μας ότι λέγονται πολύ ότι δεν έχουμε το πολιτικό ανάστημα να το περάσουμε σε γέφυρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονίσω το σώμα, γιατί μας ακούνε και οι ακροατές, ότι η επίσκεψη στην Αθήνα και μπαίνοντας σε ένα υπουργείο, είτε είναι υπουργός ή γενικός γραμματέας, το πρώτο ερώτημα δεν είναι τη ψηφίση. Το πρώτο ερώτημα είναι καθίστε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα βρούμε τη λύση. Άρα δεν είναι θέμα πολιτικού αναστήματος και η γέφυρα για να λύσουμε κάποιες απορίες έχει να κάνει με την συνεχιζόμενη ροή χρηματοδότησης ενός έργου. Γέφυρα, ας πούμε, είχαμε για πολλά χρόνια στο κοκκινευτικό και στο βιολογικό. Και ο βιολογικός κινείται. Είναι στο ίδιο χρηματοδοτικό εργαλείο, απλά όλοι μας διαβεβαιώνουν ότι επειδή υπάρχουν νομικά κολλήματα της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βιολογικούς σε κοινότητες, σε τόπους, σε πόλεις άνω των 2.000 κατοίκων, τότε λέμε ότι μάλλον θα λυθεί γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ολιγορίας από το κράτος και από τους Δήμους. Βέβαια υπάρχει, γιατί δεν θέλω να ρίξω ευθύνη σε κάποιον εδώ, παρόλο που και εκεί θεωρώ ότι υπήρχαν προσδοκίες, είναι όλες αυτές που είχαν αφαιρθεί κατά το διάστημα 21-22 για τον τρόπο που χειριστήκαμε σε σχέση με το τεχνικό σύμβουλο του έργου. Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα το δούμε. Τελευταία προσφυγή όμως έγινε τέλη Νοεμβρίου. Εκδικάζεται 15 Φεβρουαρίου, που μπορεί σε δικηγόρο. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι όλα θα πάνε ομαλά. 22-23 Δεκεμβρίου. Η τελευταία ένσταση. Είχε γίνει νωρίτερα, κοινοποιήθηκε τότε, αλλά ναι, περίπου τέλος Νοεμβρίου. Λοιπόν, πάω λοιπόν στο θέμα του κλειστού. Επανέρχομαι. Πράγματι, σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξέραμε, και νομίζω και η διοίκηση το ήξερε, ότι το πρόγραμμα το χρηματοδοτικό κλείνει 23 Δεκεμβρίου 2023. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν πάει να πει κάτι.
Τι σημαίνει κλείνει λοιπόν το χρηματοδοτικό εργαλείο για την Ελλάδα? Σημαίνει ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 θα έπρεπε να υπάρχει σύμβαση και θα πάρει. Αυτά τα δύο συνδυαστικά. Το πόσο θα έπρεπε να είναι το ύψος αυτής της δαπάνης, προφανώς και δεν τίθεται από κανέναν όρο, γιατί θεωρητικά θα έπρεπε να έχει παραδοθεί κιόλας. Θα έχει και να έχει γίνει και παραλαβή, να έχει ολοκληρωθεί. Άρα, καταλαβαίνω από τη μία ήταν χρονιά εκλογών. Είναι πολύ λογικό. Τον Μάιο, λοιπόν, υπήρχε ενημέρωση του Δήμου, γιατί μεταφέρθηκα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΙΤΟΜΕΡΑ, με το, ναι, με το ΠΕΚΑ, την υπηρεσία που μίζω σωστά. Πήρα και στην Αθήνα, μίλησα με τον κύριο Μαμαλούγκα, έκανα μια εκτενή, έτσι, είχα μια εκτενή ενημέρωση από τον ίδιο. Ενημερώθηκε λοιπόν ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, 31 Δεκάτου Λίγκη, τρέξτε. Τον Αύγουστο ζητήσατε την προέγκριση, η διοίκηση, θα γίνει προστατικός έλεγχος. Η προέγκρισή μας δόθηκε 12/9. Για την υπογραφή της σύμβασης όμως τόνισα οι υπηρεσίες του ΠΕΚΑ ότι θα πρέπει πριν υπογράψετε, όπου λέω ψέματα μπορείτε να μου διορθώσετε, πριν υπογράψετε, πρέπει να μας ενημερώσετε γιατί ο χρόνος που απομένει ως 31 Δεκάτου είναι ελάχιστος. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά δηλαδή. Χάσαμε ένα μήνα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αν θέλετε, μπορείτε να τα απαντήσετε, κύριε Μπάτση. Δεν υπήρχε, τι είναι μια πραγματικότητα, κανένα ενδιαφέρον για το τι μέλη γεννέστε αφού μας μένουν μόλις 2 μήνες και λίγες μέρες. Και μάθαμε τελικά όλοι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, από τον εργολάβο, αφού επικοινώνησε με τη διαχειριστική αρχή, ότι το έργο κινδυνεύει να πεταθεί, άρα μην κουνιέσαι. Ήρθε 31 Δεκάτου, δεν έγινε καμία δαπάνη στο έργο, άρα το έργο σήμερα, σε εισαγωγικά, θα πω κινδυνεύει με απέναντι. Γιατί βάζω εισαγωγικά? Γιατί στην επίσκεψή μας στην Αθήνα, του ζήτησα την πράξη απέταξης. Αυτό θεώρησα ότι είναι το λογικό. Η απάντηση ήταν ότι πράξη απέταξης θα μπορούν να μας χορηγήσουν 30 έκτο. Γιατί τον έκτο θα γίνει καθάριστο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή δεν είναι το μόνο έργο του συγκεκριμένου προγράμματος που κινδυνεύει με απέταξη, θέλουν 2 μήνες για να μας απαντήσουν αν τελικά οριστικά πεταθεί το έργο ή αν παραμείνει σε χρηματοδότηση, άρα να συνεχίσουν. Συζητήσαμε το γεγονός αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα για να το κάνουμε ιδιαίτερα. Το μόνο πρόγραμμα που διαχειρίζεται αυτή η διαχειριστική αρχή είναι το νέο ΕΣΠΑ, που όμως δεν περιλαμβάνει ενεργειακές αναπτύξεις αμυντικών εγκαταστάσεων. Εάν τώρα στην πορεία τροποποιηθεί το πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχει απορροφητικότητα, γιατί οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που υποστηρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούν κτίρια σε δήμους άνω των 1000 τετραγωνικών, τότε υπάρχει πιθανότητα προφανώς και να αλλάξει για όλους. Από εκεί και πέρα αναζητούμε χρηματοδοτικά εργαλεία παράλληλα, αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το έργο έχει συμβασιοποιηθεί. Δεν δέχονται όλα τα προγράμματα ήδη συμβασιοποιημένα έργα. Άρα, καταλήγοντας, λέω ότι υποχρεούμαστε να περιμένουμε 2 μήνες για να πάρουμε έστω και προφορικά την τελική απάντηση για το αν τελικά πεταχθεί το έργο ή όχι. Και από εκεί και πέρα, αν μας πούν ότι απεντάσετε, κάνουμε λήξη σύμβασης με ό,τι κόστος έχει αυτό και πάμε να το βάλουμε σε ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα υπάρχει. Είναι δικιά μας δουλειά της διοίκησης να το βρει. Προφανώς και υπάρχει το πολιτικό ανάστημα να το βρει. Αν τώρα μας πούν, ακόμα και αν χρειάζεται τροποποίηση της μελέτης, μπορεί να μην το πάρουν το όφιο, θα το δούμε. Από την άλλη λοιπόν, αν μας πούν ότι συνεχίζεται, τότε άμεσα εργολάβος και αν έχει διάθεση, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διάθεση από τον έργο, θα πρέπει να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει να το φτιάχνει. Αυτή ήταν η ενημέρωσή μου, χωρίς να θέλω να αφήσω καμία σμή. Αλλά πρέπει όλοι να κοιταχτούμε στα μάτια και να καταλήξουμε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη, εθελοτυφλούμε αν λέμε ότι δεν φταίει κανείς. Κάποιοι φταίνουν. Το πότε θα τηρηθούν αυτές οι ευθύνες, νομίζω ότι δεν είναι ακόμα η ώρα. Έχουμε χρόνο να οριμάσουμε, να δούμε και την εξέλιξη τελικά του έργου. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια, αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας, όπως εγώ την έχω από τη διαχειριστική αρχή του έργου.